Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα έχει άρει την ανισότητα η οποία είχε δημιουργηθεί μεταξύ των μελών της αστυνομίας που κατέχουν θέση αστιφύλακα ή πυροσβέστη. Η αδικία αυτή έχει δημιουργηθεί στον τρόπο ανέλυξης τους από την κλίμακα 3, στην κλίμακα 5 και στην κλίμακα 7. Δημιουργήθηκε συνεπία του γεγονότος ότι το 2002, συγκεκριμένα στις 31 Πέπτου του 2002, συγγνώμη, 31 Εβδόμου του 2002, έχει αποφασιστεί η διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να ανεληχθούν υπάλληλοι του δημοσίου, περιλαμβανομένων και των μελών της αστυνομίας, στις κλίμακες τις οποίες κατήχαν. Με αυτόν τον τρόπο, λόγω του γεγονότος ότι δεν προχώρησαν έκτοτε να δημιουργηθούν, να καθοριστούν τα απαραίτητα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η ανέλυξη, έχει δημιουργηθεί μια ανισότητα στον τρόπο ανέλυξης, αφού εκείνοι οι οποίοι είχαν προληφθεί πριν το 2002 προάγονταν από την κλίμακα 5 στην κλίμακα 7, ενώ εκείνοι οι οποίοι προλήφθηκαν μετά από το 2002, η ανέλυξη τους από την κλίμακα 5 στην κλίμακα 7 ήταν συνδυασμένη με την κλίμακα Α3. Έτσι, η ανισότητα αυτή έρεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει ότι την οποία ρυθμίζεται ότι για να ανεληχθούν από την κλίμακα 3 στην κλίμακα 5, θα απαιτείται, όπως έχουν 12 χρόνια στη θέση αστιφύλακα, και από την κλίμακα 5 στην κλίμακα Α7 θα απαιτείται να έχουν 16 συνολικά χρόνια στη θέση αστιφύλακα ή πυροσβέστη. Η εισήγηση αυτή, η πρόταση, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζει, μπορώ να πω, σωστά τον τρόπο ανέλυξης των μελών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στο βαθμό του αστιφύλακα ή του πυροσβέστη. Αποκαθιστά, όπως έχω πει, την ανισότητα αυτή, και για το σκοπό αυτό, για τη ρύθμιση, θα αποταθούμε στον Γενικό Εισαγγελέα με νομοσχέδιο το οποίο θα τροποποιεί τον νόμο του 2002 ώστε να υπάρξει να περιληφθεί ο καθορισμός των κριτηρίων ανέλυξης στις κλίμακες αυτές.